Τώρα ο Ρέμπε, ο φυσιογνωμικός δεν έδωσε και με την πόλη. Ένας τύπος νοχελικός, ένας τύπος αμίλητος, ένα φίλο δεν έκανε. Να πει ο άλλος, ο Φρακάρνες εκεί οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τραβούσα για ένα τζόκινγκ στην παραλία, σταματούσαμε, κάναμε, εγώ κάνω διατάσεις πολλές μαζί του, μιλούσαμε, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, ούτε κάποια δαδουλάκι στο θέατρο. Ναι. Ένα ύφος. Από την άλλη, βέβαια, ναι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα, όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη τώρα μέσα στα social media την πρόσληψή ναι, του. Μπορεί να πάρει και το Πασχαλάκι εκεί για λίγο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά αυτός παίρνει 23.500 το μήνα. Μετά πριν τσιγκουνιάς, ξέρεις τα πριν τσιγκουνιάς. Τι? Είμα είσαι ιδιοκτήτης καναλιού και δεν ξέρεις τα πριν τσιγκουνιάς. Σημαίνει ότι βάζεις μέσα τον Παπατσόρ και του λες είσαι διευθυντής και αν μου καταφέρεις, ξέρω εγώ, να μου μειώσει το budget ανέμακτα, θα έχεις πριν από αυτά που έχεις σταματήσει, ας πούμε, ναι. Πόσα παίρνει ο Ραπτόπουλος, ναι. 200 δραχμές. Ναι. Θα τον πας 140. Ναι. Από τις 60, 20 δικές σου. Αυτό έκανε ο... Μάλιστα. Αυτό δεν είναι πριν τσιγκουνιάς, είναι ο ψαλιδοχέρης είναι. Ναι. Ναι. Του δώσε, δηλαδή, αυτός με τα θα πάρει πριν τσιγκουνιάς 350.000 ευρώ. Ναι. Μελισσανίδη είσαι πολύ πίσω. Εσένα βγάλαμε το όνομα ότι είσαι Σκρούτς. Πόσα θα πάρει πριν από αυτό το πράγμα, από τα αλήθεια? Δηλαδή, αυτό 23,5 το χρόνο το μήνα, ναι. Είναι γύρω στα με τα δώρα, ξέρω εγώ τι είναι, καμιά 280-270. Ναι. 350, αν κατεβάσει το budget, δηλαδή πουλήσει τον ένα τον άλλον και αγοράσει φθηνά και τέτοια. Δηλαδή να ορθολογήσει, πώς το λέω, το λογιστήριό του. Ναι. Να εξορθολογήσει το λογιστήριό του. Ναι. Γι' αυτό θα πάρει το Μπασχαλάκη στη Ρέμβεργη, να πάρει το πρίμα από το Σαββίδι. Κοίταξε και αυτό τώρα με την μπουκα που έγινε. Εγώ είμαι πονηρός. Εγώ τι θα έκανα. Θα έλεγα το εξής. Ο Πασχαλάκης παίρνει 750.000. Αν ήμουν εγώ, Γκαγκάτσης ή ο Ρέμπε και τα λοιπά. Και μου δίνει ο άλλος πριν τσιγκουνιάς. Και ήμουν στην αίσθηση του λογιστήρου. Θα βάζα τρεις γορίλες. Θα έλεγα, σου βρεσε τη μάνα ο Πασχαλάκης, το βλέπεις τι σου είπε. Κοντόμια λέει αυτή, πάνω τον ρημάδο στο ξύλο κτλ. Να θυμώσει ο Πασχαλάκης και να φύγει. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτά. Ούτε ο Φόσκολο τα έργα δεν τα έχει γράψει. Ούτε η Ακρίτα με τον άλλο, πώς το λένε, τον Κυρίτσι να πούμε, τον σκηνοθέταρο, δεν τα έχουν γράψει αυτά τα πράγματα. Ο τύπος λοιπόν φεύγει στην Νιρεμβέργη, ναι. Θα κάτσει τώρα ένα τρίμηνο ακόμα, θα πάρει τα λεφτά. Έχει και δύο γορίλες που τον φυλάνε. Εντάξει, μια χαρά. Θα πάει να βρει έναν Ντίτι Χένικ δικός του για πάνω. Αυτός είχε ακουστεί κάποτε και για ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν να έρθει αυτός και τελικά αυτός είναι ο Ρέμπε πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος 100%. Ο άλλος ο γιος, ο Νίκος, που είναι πιο σοβαρό προφίλ από τον Γιώργο, πιο έτσι μαζεμένος, πρέπει να είναι αυτός ο οποίος τον έφερε. Ο ΠΑΟΚ το λέει αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε κοιτάει τα δικά του συμφέροντα.